Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, τη σειρά των μαθημάτων μας, το σχέδιο και το έργο του Κυρίου μας στις έσχατες ημέρες και διαβάζουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κάπα δέλτα κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 24 κεφάλαιο, σελίδα 872. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 24 κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Όταν λοιπόν είδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως το λαλιθένδια του προφήτου Δανιήλ στάμενον το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκον ο ασενοεί. Τότε οι εν τη Ιουδαίας φεύγουσιν επί τα όρη, όσες ευρεθεί επί του δώματος ας μη καταβεί δια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού και όσες ευρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψει ο ελπίσω δια να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εκένες τις ημέρες. Προσεύχεστε δια να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη ή δε εν Σαββάτο. Διότι τότε θελήσθε θλίψης μεγάλη, η οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου έως του νυν. Ουδέ θέλει γίνει, εάν δε και αν δεν συνετέμνονται η μέρα εκείνη, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλουν συντιμηθεία η μέρα εκείνη. Τότε αν της είπε προς ημάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσετε, διότι θέλουν συνεγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουν συνδείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπων προς εμάς. Εάν λοιπόν είπος προς εμάς, ιδού εν τη ερήμο είναι μη εξέλθετε, ιδού εν τη σταμείς μη πιστεύσετε, διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτε θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί η αετή. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε θέλουσι θρηνείς πάσα εφυλέ της γης και θέλουσιν ιδί των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξες πολλής. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπικος φωνής μεγάλης και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απόκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Αμήν. Την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε ολοκληρώσει όλα όσα είχαμε διαβάσει περί αρπαγής της Εκκλησίας. Και μάλιστα είχαμε σταθεί στην Δευτέρα Επιστολή προς Θεσσαλονικείς και στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει ότι δεν θα έλθει η Δευτέρα Παρουσία αν δεν έλθει πρώτα η Αποστασία και να αποκαλυφθεί ο άνομος και ο υπερερώμενος εις πάντα Θεό και σέβασμα. Εάν πρώτα δεν εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχων και το κατέχων και όπως είπαμε ο κατέχων που σημαίνει αυτός που έχει την εξουσία και αυτός που κατέχει την εξουσία είναι και δεν μπορεί να είναι άλλος από την Εκκλησία όπου κεφαλή της είναι ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία και είναι ο μόνος, το παράκλητος δηλαδή το Πνεύμα της Αληθείας που μπορεί να σταματάει το έργο του διαβόλου, την προσπάθεια του διαβόλου να προχωρήσει το έργο του αποκαλύπτοντας και δίδοντας εξουσία μεγάλη στον Αντίχριστο. Στο κεφάλαιο λοιπόν 14, αυτό που διαβάζουμε και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος, αυτό αναφέρεται στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία όπου θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Αληθείας και είπαμε και την περασμένη φορά ότι σήμερα κηρύττονται στην Οικουμένη όλοι πολλά Ευαγγέλια, κάθε μία ομάδα ανθρώπων έχει το δικό της Ευαγγέλιο, όμως ο Λόγος του Θεού έχει προφητεύσει ότι τούτο το Ευαγγέλιο της Αληθείας όπως είναι γραμμένο που έχει όλη την εξουσία, γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που τον πιστεύουν, που δεν θέλει βοήθεια, δεν θέλει εξυγχρονισμό, δεν θέλει καμία προστασία, παρά μόνο ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει δια του Λόγου του Θεού, δια του Θεόπνευστου και αψευδούς Λόγου του Θεού, ταύτα μελέτα
εις ταύτα μένε, και τότε θα είναι φανερά η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους. Και συνεχίζει, πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, την ορθοτόμηση δηλαδή του Λόγου του Θεού, γιατί αν πράττεις αυτό και τον εαυτό σου θα σώσεις και όλους όσους σε ακούνε. Παρόλα αυτά όμως, σήμερα υπάρχουν οι παραδόσεις, υπάρχουν η νοοτροπία να μελετήσουμε τους πατέρες, που δεν είναι κακό, να μελετήσουμε διάφορα βιβλία, διάφορες εμπειρίες που δεν είναι κακό, αρκεί να μην μας τρώει το χρόνο της μελέτης του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Βέβαια, μπορώ να πω εγώ για τον εαυτό μου, ότι το έχω ακούσει και σε άλλους ανθρώπους, ότι μέχρι την αναγέννησή μου διάβαζα πάρα πολλά βιβλία. Μ' άρεσε το διάβασμα. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός και άλλαξε τη ζωή μου, θα το πιστέψετε, δεν μπορώ να διαβάσω άλλα βιβλία. Μόνο το Ευαγγέλιο. Και δεν έχω χάσει τίποτα. Γιατί μέσα από το Ευαγγέλιο, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού δηλαδή, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έχει δύναμη όταν το διαβάζεις. Δεν ικανοποιεί τη σάρκα. Γιατί όλα τα άλλα βιβλία ικανοποιούν τη σάρκα. Έστω και αν είναι καλογραμμένα χριστιανικά βιβλία. Ή ακόμη περισσότερο οι πατέρες των πρώτων αποστολικών χρόνων που δεν έκαναν τίποτα περισσότερο, αλλά να γράφουν και να, τα κηρύγματα, επειδή δεν υπήρχαν τότε άλλα μέσα. Και βεβαίως ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Και καλό είναι σε μερικά πράγματα στα οποία έχουμε κάποιες αμφιβολίες να προστρέχουμε, να δούμε και αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού πώς έβλεπαν τις καταστάσεις. Αλλά όχι όμως να χάνουμε το χρόνο μας. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να προσέχουμε και να περπατούμε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι σοβαρές. Πολλό μάλλον δε να διαβάζουμε βιβλία άλλων συγγραφέων, τα οποία όπως είπαμε δίνουν μία ευχαρίστηση στη σάρκα, αλλά δεν δίνουν δύναμη στον εσωτερικό άνθρωπο. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από το Λόγο του Θεού και από όλα τα άλλα βιβλία. Το Ευαγγέλιο λοιπόν τούτο, το αληθινό, χωρίς προσμίξεις, χωρίς διαφοροποιήσεις, εξυγχρονισμούς, θα κηρυχθεί τις έσχατες αυτές οι μέρες με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και θα είναι το χαρακτηριστικό αυτό, το οποίο ξεχωρίζει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, 60 βασίλισσες, 80 παλακές, αναρρύθμιτοι νεάνιδες, μία είναι η περιστερά μου. Και όταν προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, εκείνο το οποίο περιγράφει είναι ότι θα λένε ας πάμε να μας διδάξει. Κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Χριστού των Εσχάτων ημερών είναι η υπακοή στο αληθινό Ευαγγέλιο του Χριστού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που δεν χρειάζεται η Εκκλησία του Χριστού τίποτα περισσότερο. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Με το Λόγο του Θεού και την προσευχή θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Σε όλο τον κόσμο τώρα έχουν αρχίσει εδώ και λίγα χρόνια και βάζουν μέσα ψυχολογίες, κοινωνιολογίες για να ελκύσουν ψυχές. Μάλιστα στην Αμερική στέλνουν διάφορες εκκλησίες ερωτηματολόγια στους ανθρώπους και είναι φοβερό αυτό. Σε ποια εκκλησία θα θέλατε να έρθετε? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εκκλησίας που θα θέλατε να έρθετε? Για να προσαρμόσουν την εκκλησία τους με αυτό το οποίο επιθυμούν ο κόσμος. Που είναι κάτι που είναι φοβερό, εξωφρενικό. Γιατί ο κύριος σκοπός της εκκλησίας είναι να μεταμορφώσει τον άνθρωπο από άνθρωπο του κόσμου σε λαό του Θεού. Από πλάσμα του Θεού σε παιδί του Θεού. Το κύριο χαρακτηριστικό της εκκλησίας είναι εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός είναι ο ρόλος της εκκλησίας. Καμία εκκλησία δεν σώζει. Ο Χριστός σώζει και προσθέτει τους σωζωμένους στην εκκλησία για να τους εκπαιδεύσει, καθώς στην εκκλησία αυτός είναι ο διδάσκαλος.
Αυτός είναι ο καθηγητής. Και πάντες εμείς, λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν ολοκληρωθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου και η σωτηρία η προσδιορισμένη από τον Θεό, όπως λέει στην παραβολή του ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να γεμιστεί ο οίκος, τότε θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και ευθύς εξ αρχής θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Εδώ αδερφοί, σε αυτή την αποκάλυψη του Αντιχρίστου θέλω να δούμε κάτι, και όπως σας έχω πει πάντοτε θα λέμε όσες γνώμες υπάρχουν και κάθε ένας από εμάς θα προσεύχεται και πιστεύω ότι ο Θεός εν τέλει θα μας οδηγήσει στο σωστό. Θέλω να διαβάσουμε τη σελίδα 1090 από το βιβλίο Αποκάλυψης, να δούμε την πρώτη σφραγίδα και τι γράφει. Διαβάζω λοιπόν από το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου Αποκάλυψης και εδάφιο 1 και 2. «Και είδον ότε ίνιξε το αρνίον μία εκ των σφραγίδων και ήκουσα ένα εκ των τεσσάρων ζών λέγον ως φωνήν βροντής έρχου και βλέπε και είδον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον και δόθη σε αυτόν στέφανος και εξήλθεν εικόν και διανανικήσει». Σε αυτή την πρώτη σφραγίδα, σε αυτόν τον υπέα επάνω στο άσπρο άλογο, υπάρχουν δύο απόψεις, δύο διδασκαλίες, θεολογικές απόψεις. Η μία είναι ότι αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού, όχι, θα τολμούσα να πω, της Καινής Διαθήκης που λέει «Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί», αλλά ο Λόγος του Θεού που θα κηρύτεται στην εφταετία του Αντίχριστου και μάλιστα 6,5 χρόνια όπως έχουμε πει, στην εφταετία εν πάση περιπτώσει του Αντίχριστου, που είναι η 7η εβδομάδα που έδωσε ο Θεός παράταση στο λαό Ισραήλ προς σωτηρία, και το εξηγούνε γιατί κάθεται σε λευκό ύπο, γιατί έχει τόξο στο χέρι του, και βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη να εμφανίζεται ο Κύριος, και αν θέλετε να το δούμε στη συνέχεια είναι στο μη έψιλον ψαλμό, θα το δούμε όμως, να κρατάει στα χέρια του τόξο. «Και εδόθη σε αυτόν στέφανον και εξήλθεν εικόν και διανανικήσει». Η δεύτερη άποψη είναι ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος αποκαλύπτεται αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Και το εξηγούνε ότι μιμείται το Χριστό, γι' αυτό κάθεται σε λευκό άλογο, μιμείται επίσης το Χριστό, γι' αυτό έχει και τόξο, αν και το όπλο του διαβόλου είναι τα βέλη τα πεπειρωμένα. Εδώ όμως που μοιάζει να έχουν λίγο δίκιο είναι ότι έχει στέφανο. Ενώ οπουδήποτε και αν δούμε τον Χριστό στεφανωμένο, μιλάει ο Λόγος του Θεού για χρυσούν στέφανον, για χρυσό στεφάνι, αλλά και για διαδήματα, δηλαδή κάτι το ιδιαίτερο. Εδώ μιλάει για απλό στέφανο. Και επίσης η έκφραση «εξήλθεν εικόν διανανικήσει» ερμηνεύουν και λένε ότι πράγματι ο Αντίχριστος εξήλθε να νικήσει, νικών καταρχάς, αλλά τελικά δεν νίκησε. Γιατί δεν λέει εξήλθε και νίκησε, αλλά εξήλθε νικών και στην αρχή θα νικήσει, δια να νικήσει. Είναι δύο απόψεις. Ποτέ δεν συνηθίζω να λέω τη γνώμη μου και τώρα δεν θα την πω. Είναι κάτι όμως που αξίζει τον κόπο να προσευχόμαστε, να μας δώσει ο Θεός φανέρωση και αποκάλυψη, γιατί και οι δύο απόψεις έχουν λογική και στέκουνε. Είναι η εμφάνιση του Αντίχριστου αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας στη δεύτερη άποψη, φοράει στέφανο, όχι χρυσούν, όπως παραδείγματος χάρη αν πάμε να δούμε το Χριστό στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο που μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία στη σελίδα 1099, λέγει στο 12 εδάφιο, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, «Ιδέω οφθαλμοί αυτού ίσον ως φλόξ πυρός και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά». Και αν πάμε επίσης και στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, εκεί που εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός στον Ιωάννη, στη σελίδα 1087, διαβάζω: «Η δε κεφαλή αυτού και οι τρίχες αυτού ήσαν λευκέ ως μαλλίον χρυσούν».
αλλά και όπου αν ψάξουμε θα δούμε ότι μιλάει για ένα πραγματικά με όνομα Στέφανο. Αλλά και τα Στέφανα τα οποία στεφανώνει ο Χριστός εμάς, όπως των 24 πρεσβυτέρων που λέει στην Αποκάλυψη, είναι και αυτά χρυσά στεφάνια. Εν πάση περιπτώσει, είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Αντίχριστος αποκαλύπτεται αφού φύγει η Εκκλησία. Όμως σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά του Αντίχριστου, έτσι πως περιγράφονται κυρίως στο προφήτη Δανίηλ. Και θέλω να πάμε στη σελίδα 795, να διαβάσουμε από το κεφάλαιο του Δανίηλ το 8, ή τα κεφάλαιο, και εδάφιο 23. Είναι ένα κομμάτι στη γραφή, 23, 24, 25 και 26 εδάφιο, που περιγράφει τα κυριότερα χαρακτηριστικά που θα χαρακτηρίζουν τον Αντίχριστο την περίοδο της μεγάλης του εξουσίας. Εκείνο που θέλω πριν διαβάσω να τονίσω είναι ότι πράγματι θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά εξουσία μεγάλη θα πάρει αφού περάσουν τα 3,5 χρόνια. Δηλαδή αφού περάσουν οι 7 σφραγίδες, οι σάλπιγγες και οι 7 σάλπιγγες, και γίνει το μυστήριο το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού το προφητευμένο, ότι θα πέσει ο διάβολος και τα δαιμόνια, οι αγγέλοι του από τον ουρανό επί της γης, στη μάχη που θα γίνει την πνευματική στον ουρανό μεταξύ του διαβόλου, ο οποίος ήταν χερούβ επί σκιάζων, ο πρώτος στη τάξη άγγελος με τον Μιχαήλ, ο οποίος είναι και ο αρχιστράτηγος των κυρίων, του κυρίου των δυνάμεων στο λαό Ισραήλ. Και στην νίκη αυτή θα νικήσει ο διάβολος και θα συντρίψει, ο Μιχαήλ θα συντρίψει το διάβολο και θα το καταρρύψει επί γης. Τότε ο διάβολος θα αποκτήσει απόλυτη εξουσία στη γη και θα αποκαλυφθεί παντοκράτορας, παντοδύναμος ο Αντίχριστος, καθώς θα τον δει ο Ιωάννης να βγαίνει από τη θάλασσα θηρίο μεγάλο, το οποίο πλέον θα υποχρεώνει τους ανθρώπους, ενώ τα πρώτα 3,5 χρόνια θα προτρέπει και θα πιέζει, μετά τα δεύτερα 3,5 χρόνια θα επιβάλλει στους ανθρώπους να βάλουν το χάραγμα στο δεξιχέρι ή στο μέτωπο και να προσκυνήσουν την εικόνα του. Ας δούμε όμως τώρα τα κύρια χαρακτηριστικά του, όπως είπαμε, στη σελίδα 795, είναι από το βιβλίο Δανιήλ, το κεφάλαιο Ήτα, το κεφάλαιο 8 και το εδάφιο 23. «Και εν της εσχάτης καιρής της βασιλείας αυτών, ότε η ανομία φθάσωση εις τος πλήρες, θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος». Μιλάει για 4 βασιλείες, αφού περιγράφει πρώτον τη βασιλεία την οποία βλέπει ο Δανιήλ σε όραση, τον Κριό, που είναι η βασιλής με 2 κέρατα, που είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας. Δεύτερον, ο τριχωτός τράγος, ο οποίος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος, και το κέρας το Μέγα είναι ο πρώτος βασιλεύς, και συνετρίβει το κέρας το Μέγα ο πρώτος βασιλεύς, δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος, και ανέβησαν 4, και από αυτά τα 4 ένα εγέρθη με μεγάλη δύναμη, και αυτό το ένα είναι ο Αντίχριστος. Και εδώ πρέπει να δώσουμε επίσης μία γνώμη, ότι ο Αντίχριστος πρέπει κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ποτέ στην Αποκάλυψη και στα μέλλοντα δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, αλλά θεωρούμε και πρέπει να είναι Έλληνας, γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι είναι από ένα κράτος εκ των απογόνων, εκ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ήταν ο Πτολεμαίος, ήταν τέλος πάντων Αίγυπτος, Συρία, Ασία και Ελλάδα. Και επιπλέον ένα κράτος από τη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως επίσης το Δανιήλ αποκαλύπτεται, που δεν είναι άλλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μοναδικό κράτος που είναι και εκ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που όπως είπαμε Αίγυπτος, Συρία, Ασία και Ελλάδα, και από την συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μοναδικό κράτος είναι η Ελλάδα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο,
το οποίο να το διαβάσουμε τώρα, είναι το εδάφιο 9 στο ίδιο κεφάλαιο, γράφει «Και εκ του ενός εξ αυτών, ενός εκ των τεσσάρων, εκ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εξήλθε εν κέρας μικρόν, το οποίον εμεγαλύνθη καθ' υπερβολήν, προς νότων και προς ανατολήν και προς της γης της δόξης». Άρα δηλαδή θα είναι ένα κράτος που θα είναι στα δυτικά του Ισραήλ, και πάλι κράτος που είναι στα δυτικά του Ισραήλ εκτός των άλλων είναι και η Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών σε καμία περίπτωση δεν την διεκδικούμε. Επίσης δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας, και ιδιαίτερα εγώ προσωπικά για μένα λέω, τον εαυτό μας διδάσκαλο, αλλά μαθητή, και όλοι μαζί μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ελπίζοντας ότι ο Χριστός μας βοηθάει να μην κάνουμε λάθη, να μην κάνουμε μεγάλα ή πολλά λάθη. Αλλά αυτά που διαβάζουμε, αυτά λέμε, και όταν κάτι δεν καταλαβαίνουμε, τότε λέμε δεν καταλαβαίνουμε, όταν κάτι δεν ξέρουμε, λέμε δεν ξέρουμε, και όταν υπάρχουν πολλές απόψεις, όπως αυτή που διαβάσαμε για την πρώτη σφραγίδα, δύο ή περισσότερες, τις λέμε, και επαναλαμβάνω, λέμε ότι ο Θεός να μας φωτίσει να βρούμε την αλήθεια. Άρα λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα Έλληνας είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα ξεσηκωθεί τις έσχατους καιρούς όταν οι ανομία φτάσουν στο πλήρες. Και εδώ είναι ένα εδάφιο κλειδί, θα τολμούσα να πω, αγαπητά μου αδέλφια, γιατί πράγματι έτσι αποκαλύπτεται η οργή του Θεού επάνω στη γη και επάνω στους ανθρώπους μόνο όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες. Μόνο όταν η αμαρτία έφτασε στο πλήρες τον καιρό του Νόε, και μας το λέει και ο Ιησούς Χριστός ότι οι άνθρωποι σαν έτρωγον, έπινον, ενήμφευον, ενήμφευοντο, τότε έσωσε, έβγαλε ο Κύριος, άρπαξε, θα τολμούσα να πω, ο Κύριος τον Νόε, τη γυναίκα του, τα τρία παιδιά του και τους τρεις γιους του και τις τρεις νύφες του, διαπίστεως τις έβαλε στην κυβωτό την οποία οι ίδιοι έφτιαξαν, και έτσι σώθηκαν από το μεγάλο κατακλυσμό, και μάλιστα μόνο αυτοί. Πότε συνέβη αυτό? Όταν ούτε ένας άνθρωπος πιστός, αγαθός δεν υπήρχε στη γη, και όλοι όσοι υπήρξαν σώθηκαν μέσα από την κυβωτό. Γιατί αν ένας ήταν πιστός θα μπαίνει και αυτός στην κυβωτό, αλλά κανένας δεν πίστεψε, και μάλιστα ονείδησαν, λέει η Γραφή, το κήρυγμα του Νόε. Αλλά και στην καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, όταν το αποφάσισε ο Κύριος, ενημέρωσε τον Αβραάμ, και μάλιστα είναι γραμμένο ότι τίποτα δεν κάνει ο Θεός αν δεν ενημερώσει πρώτα τους δούλους του, τους προφήτες. Καμία καταστροφή δεν κάνει αν δεν ενημερώσει τους δούλους του, τους προφήτες. Τον ενημέρωσε τον Αβραάμ, και ο Αβραάμ παραξενεύτηκε όταν άκουσε για καταστροφή, και ρώτησε τον Κύριο, αν υπάρχουν άραγε 50 δίκαιοι μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα, θα καταστρέψεις τις πόλεις αυτές μετά των δικαίων? Και ο Θεός του είπε όχι. Και ο Αβραάμ συνέχισε 40, 35, 30, 20, 10. Και η απάντηση του Κυρίου πάντοτε ήταν όχι, δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα χάριν των 10. Και πράγματι δεν τα κατάστρεψε, και όταν έφτασε η αμαρτία στο πλήρες, τότε και πάλι άρπαξε, και εννοώ δια της βίας έβγαλε το Λότ, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του, τις έσωσε επάνω στο όρος και στη μικρή πόλη Σιγόρ που ζήτησε χάρη ο Λότ, και κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Γιατί η οργή του Θεού αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν. Το τονίζω, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν. Και η εφταετία του Αντίχριστου είναι οργή του αρνίου του εσφαγμένου. Βεβαίως είναι και η οργή του Αντίχριστου για αυτούς που θα πιστέψουν στο κήρυγμα που θα φέρουν οι δύο προφήτες, οι 144.000 απαρχείς εκ του λαού Ισραήλ, αλλά και οι άγγελοι από τον ουρανό. Βεβαίως θα οργιστεί ο Αντίχριστος, θα σφάζει, θα σκοτώνει, θα, αλλά αυτό υποφέρεται, γιατί όποιος σφάζεται πάει στον ουρανό. Εκείνο που δεν υποφέρεται είναι η οργή του αρνίου του εσφαγμένου.
και θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος μόνο όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες. Και εδώ προσοχή, ανομίες λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή παραβάσεις στο Λόγο του Θεού, δηλαδή άλλα Ευαγγέλια, γιατί και πάλι θα υπάρχουν εκκλησίες κάτω. Άλλωστε, πέντε είναι οι φρόνιμες που θα φύγουν, πέντε είναι οι μωρές. Οι μωρές είναι αναγεννημένοι, πιστοί, εκκλησίες πιστές, αλλά θα μείνουν κάτω. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Η ανομία, η παράβαση, η ψευδοδιδασκαλία, οι ετεροδιδασκαλίες, οι αιρέσεις, τα άλλα Ευαγγέλια. Όταν λοιπόν φτάσουν οι ανομίες το πλήρες, τότε θα αποκαλυφθεί, θα εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος. Και η μοναδική στιγμή που οι ανομίες θα φτάσουν στο πλήρες είναι το επόμενο δευτερόλεπτο της αρπαγής της Εκκλησίας, που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του, που θα είναι Αγία, αμόμητος, ένδοξος, ορθοτομούσα το λόγο της αληθείας και πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Κάτω θα παραμείνουν ο ένας εκ των δύο που δεν ήταν έτοιμοι, οι πέντε μωρές παρθένες και κάθε πιστός ή πιστή που δεν ορθοτόμησε το λόγο της αληθείας και δεν έμεινε ακριβώς στο λόγο του Θεού έτσι όπως ήθελε ο Θεός. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μας επιμένει ο Λόγος του Θεού και επαναλαμβάνω, θέλω να περπατάτε ακριβώς, ούτε ένα γιώτα ούτε μία κεραία από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι τώρα τα πράγματα απλά όπως πεθαίνει ο άνθρωπος και πάει στον ουρανό, που η Γραφή λέει όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Τώρα μιλάμε για την επιλογή, για την συλλογή, για την διαλογή και εν τέλει, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση τη σωστή, της δικαιοσύνης του Θεού, για την κρίση που θα κάνει ο Χριστός να παραλάβει από τους δύο τον έναν και τον άλλον να τον αφήσει κάτω. Η στιγμή λοιπόν που οι ανομίες θα φτάσουν στο πλήρες είναι το επόμενο δευτερόλεπτο της αρπαγής της Εκκλησίας και τότε θα εγερθεί βασιλεύς που το πρώτο χαρακτηριστικό του είναι σκληροπρόσωπος. Δεν θα είναι βασιλεύς σε όλη την οικουμένη, βασιλεύς σε όλη την οικουμένη θα γίνει μόλις ξεκινήσουν τα 3,5 χρόνια και όταν φωνεύσει τελικά και αναστήσει ο Θεός και αναλάβει στον ουρανό τους δύο προφήτες που θα έχουν εξουσία επάνω στον Αντίχριστο για τα πρώτα 3,5 χρόνια. Δεύτερον, συνετός εις πανουργίας. Θα τον διακρίνει σύνεση. Γιατί θα πει σύνεση? Να ξέρει τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει, πότε πρέπει να το κάνει. Ο σοφός είναι αυτός που ξέρει το Λόγο του Θεού και έχει σοφία. Μιλάμε για σοφία ουράνια, όχι ζώδη, δαιμονιώδη, γήινη, αλλά για την ουράνια σοφία. Αυτός που ξέρει το θέλημα του Θεού και συνετός είναι αυτός που μπορεί να το εκτελεί. Δηλαδή ξέρει το πώς, το πότε και το πού. Τρία πράγματα. Αυτός δεν θα είναι συνετός, αλλά όχι στα πράγματα του Θεού, εις πανουργία. Και η δύναμη σε αυτού θα είναι ισχυρά, όχι όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως. Θα είναι ισχυρός άνθρωπος. Θα μπορεί να επηρεάζει. Θα τον ακούνε με προσοχή. Σκεφτείτε δε ότι στα πρώτα 3,5 χρόνια θα τον θεωρήσουν και σαν Μεσσία οι Ισραηλίτες. Τώρα δε στην εποχή μας, όποιος από εσάς θέλει να μπει μέσα στο ίντερνετ και να ψάξει να βρει λίγο το τι λένε οι κυβερνήτες, οι παγκόσμιοι, ας πείτε όποιος θέλει παγκόσμια κυβέρνηση ας πούμε ή παγκόσμιο νόμισμα ή ό,τι χαρακτηριστικό θέλετε μπέστε, να δείτε τι λένε οι κυβερνήτες του κόσμου.
Εκείνο που θέλω να αναφερθώ εγώ είναι αυτό που διάβασα που είπε ο Πάπας και μου έκανε τρομακτική εντύπωση ο Βενέδικτος. Έφτασε η εποχή να κυβερνηθεί ο κόσμος από μία κυβέρνηση. Και αυτή η μία κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι άλλη στην εποχή μας. Προετοιμάζονται τα πάντα. Ο Αντίχριστος εργάζεται μυστηριωδώς όμως, γιατί δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Αλλά όποιον και να ακούσετε, είτε Κινέζο, είτε Ευρωπαίο, είτε Αμερικάνο, οποιαδήποτε θέση και να έχει, θα δείτε να μιλάει για μία έντονη παγκοσμιοποίηση και μάλιστα διακυβέρνηση παγκοσμίως. Και ο Σαρκοζή, δεν θα αναφερθώ σε αυτά, αξίζει τον κόπο όμως να μπείτε, θα εκπλαγείτε από αυτά που θα ακούσετε και καταγράφονται οι δηλώσεις από ορισμένους μέσα στο ίντερνετ για την παγκοσμιοποίηση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θα είναι ισχυρός, θα τον ακούνε. Και επειδή το κύριο πρόβλημα και όχι το μοναδικό που έχει η ανθρωπότητα από εδώ και στο εξής, που είναι η οικονομική κρίση, η οποία δεν σταμάτησε αλλά συνεχίζεται όπως οι οδύνες της εγκυμονούσης, είτε παγκοσμίως, είτε διακρατικός, είτε κατά περιοχές, ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί σαν μέγας σωτήρας που θα λύσει το οικονομικό και όχι μόνο πρόβλημα. Το οικονομικό, το άλλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα, στον κόσμο, είναι οι πόλεμοι, τα κοινωνικά προβλήματα, οι κοινωνικές επαναστάσεις, οι πείνες που μοιάζουν με το οικονομικό πρόβλημα, το λιγόστεμα, η έλλειψη των τροφίμων, που είναι κάτι που συγκλονίζει τώρα την εποχή μας. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτό για να μην χάσουμε χρόνο. Θα είναι ισχυρός, αλλά όχι όμως εξιδίας δυνάμεως. Άλλοι θα του δίδουν δύναμη για να είναι ισχυρός. Θα αφανίζει εξαισίως. Κάθε άνθρωπο που τον εμποδίζει θα τον εξαφανίζει χωρίς να φαίνεται. Ήδη δε αυτό υφίσταται τώρα μέσα στις κυβερνήσεις των κρατών. Όποιος στέκεται εμπόδιο τους προκειμένου για το καλό, όπως λένε, του κράτους, της ειρήνης, ή σκοτώνουμε όποιον θέλουμε, είτε πολεμικά με κατευθυνόμενες βολές, είτε εξαισίως, δηλαδή με αποσταλόμενους δολοφόνους. Αυτός λοιπόν θα έχει αυτή την ικανότητα επίσης να αφανίζει εξουσίως. Θα ευωδούτε σε ό,τι και να κάνει και θα κατορθώνει. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να φύγει η Εκκλησία. Γιατί όσο υπάρχουν τα παιδιά του Θεού, η Εκκλησία, το Πνεύμα, το Άγιο, ο Χριστός επί της γης, αυτός δεν μπορεί να τα καταφέρει αυτά. Δεν μπορεί καν να αποκαλυφθεί. Θα ευωδούτε και θα κατορθώνει. Ενώ τώρα η Εκκλησία έχει εξουσία. Μπορεί να επιτιμήσει το διάβολο. Της δίνει ο Θεός διάκριση. Της δίνει οδηγία πώς να προχωρήσει, πώς να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Και έχουμε και την επαγγελία του Θεού που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Με Εκκλησία δεν μπορεί ούτε να ευωδούται ούτε να κατορθώνει. Θα αφανίζει και τους ισχυρούς. Ακούτε? Και τους ισχυρούς των ανθρώπων θα τους αφανίζει εξαισίως. Και των λαών των Άγιων. Ποιος είναι ο λαός ο Άγιος? Όπως είπαμε, ότι θα αρχίσει το καινούργιο κήρυγμα της εφταετίας και πολλοί θα πιστέψουν, εκ των οποίων πιστεύω πρώτοι, θα είναι αυτοί που γνώριζαν, αλλά δεν, οι πέντε δηλαδή μωρές πορθένες, αυτοί που γνώριζαν και δεν ήσαν έτοιμοι να λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί αυτοί ξέρουν, δηλαδή εμείς ξέρουμε, ο Θεός να μας φυλάει, να είμαστε μέσα στην αρπαγή. Γι' αυτό εξαγοραζόμενοι τον καιρό, αδελφοί. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Ο Κύριος έρχεται καθήν ώρα δεν στοχάζεστε. Μη βρεθούμε εχμάλωτοι. Και ο Θεός να φυλάει και δικαίως από τις παγίδες. Οι εχθροί, όπως είπαμε, του ανθρώπου είναι πρώτον ο εαυτός μας, ο οποίος δεν δαμάζεται εύκολα.
Και ο Απόστολος Παύλος είπε κάτι συγκλονιστικό, που όταν το διάβασα και το κατάλαβα, τρομοκρατήθηκα. «Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ βρεθώ αδόκιμος». Δηλαδή κινδύνευε ο αδελφός Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, να βρεθεί αδόκιμος, παρόλο που ο Κύριος του έδινε κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου, ναι. Γι' αυτό και φωνάζει: «Όσοι ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περπατώμεν και κατά το Πνεύμα». Πρέπει να περπατάμε και κατά το Πνεύμα. Δεν φτάνει μόνο να ζούμε κατά το Πνεύμα, δηλαδή να έχουμε διοίκηση Πνεύματος, οδηγία Πνεύματος Αγίου πρώτον στην καρδιά μας, διοίκηση Πνεύματος Αγίου στη λογική μας, να εξητούμε τον Κύριο σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Από τα πιο σοβαρά γεγονότα της ζωής μας, που είναι σε ποια εκκλησία θα πάω, ποιον θα παντρευτώ ή ποιαν θα παντρευτώ, ποια δουλειά θα κάνω, μέχρι τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας, που όμως είναι ικανές να μας παγιδεύσουν μέσα στις επιθυμίες, στην επιθυμία τη δική μας, στην αρέσκεια τη δική μας και στο σχεδιασμό το δικό μας. Και είπαμε, ο χριστιανός δεν εκλέγει με βάση του τι αρέσει σε αυτόν κατά την αρέσκειά του, αλλά ζητάει ταυτόχρονα τι αρέσει το Θεό. Δεν εκλέγει με το τι θέλει η καρδιά του, αλλά ζητάει τι θέλει ο Χριστός, γιατί εκεί υπάρχει παγίδα. Βλέπεις μία κοπέλα όμορφη, και έχω πει πάρα πολύ συχνά το παράδειγμα με τον Ισάφ και με τον Ιακώβ. Βάλτε μία κοπέλα μπροστά και πες της, διάλεξε για άντρα σου ποιον θέλεις, τον Ισάφ ή τον Ιακώβ. Ο Ισάφ είναι ένα παλικάρι, ένας λεβέντης, ικανότατος κυνηγός, όμορφος, ψηλός, δυνατός, έχει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία για καλό οικογενειάρχη. Αντιθέτως ο Ιακώβ απαλός, τρυφερός, βόηθαγε τη γυναίκα του στο τη μάνα του στο μαγείρεμα. Ποιον θα διαλέξει? Εάν διαλέξει με την αρέσκειά της, με την επιθυμία της καρδιά της, ερωτεύθηκα λέει, τι θα πει ερωτεύθηκες? Δεν περπατάμε με έρωτα, περπατάμε με οδηγία Θεού. Ο έρωτας φέρνει καταστροφή, η οδηγία Θεού φέρνει την ευλογία. Ούτε με την αρέσκειά μας είναι ομορφάντρας, ούτε με την επιθυμία της καρδιάς μας είναι σπουδαίος και ευγενικός και φέρνει και πολύ κυνήγι, και ούτε με το σχεδιασμό μας έχει και λεφτά και καλή δουλειά. Αλλά τι, με προσευχή. Αν προσεύχεται αυτή η κοπέλα, τι θα της πει ο Κύριος? Τον Ισάφ τον εμίσησα, τον Ιακώβ αγάπησα. Αν παντρευτείς τον Ισάφ, χάθηκε η ψυχή σου. Αν παντρευτείς τον Ιακώβ, θα έχεις τα πρωτοτόκια και την ευλογία και θα σε δούλη Θεού. Πάρα πολύ μεγάλα λάθη μπορεί να κάνει ο άνθρωπος όταν ακολουθεί την καρδιά του. Το πρώτος λοιπόν κίνδυνος είναι ο εαυτός μας. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ο κόσμος, ο οποίος εμπνέει γοητεία, πρόκληση. Έχει να σου προσφέρει ωραία πράγματα. Από το ποδόσφαιρο, που δεν λέω να μην πηγαίνουμε, ό,τι λέω δεν το λέω για να πω για κανέναν, μη γέννητο, μόνο για το Λόγο του Θεού. Την τηλεόραση, τα DVD, και προχωράμε σε αμαρτία μέχρι την εκχύληση της αμαρτίας. Και δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να αντισταθεί παρά μόνο προσευχόμενος και εξητώντας από τον Κύριο τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τότε μπορείς να αντισταθείς και να σταθείς. Και ο τρίτος εχθρός, το ίδιο σπουδαίος, είναι ο διάβολος, με τα βέλη του τα πεπειρωμένα, που αγωνίζεται να σου χαλάσει την πίστη,
Πρώτον, να σε πλανήσει δεύτερον, να σε απειλήσει τρίτον και να σε δελεάσει τέταρτον. Έχει και αυτός τις μεθόδους του, την πονηριά του. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είναι συνετός, όχι σπανουργία, στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Των λαών των Άγιων λοιπόν, ο οποίος πίστεψε στο κήρυγμα της εφταετίας του Αντίχριστου, 25 εδάφιο, και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμι να ευωδούται η απάτη εν τη χειρία αυτού, μέγας απατεώνας. Μέγας απατεώνας. Ξέρετε τι θα πει απατεώνας? Όλα ψεύτικα. Ο απατεώνας το μόνο που ενδιαφέρεται είναι το συμφέρον του και ο στόχος του και ο σκοπός του. Και θέλει μεγαλυνθεί εν τη καρδία αυτού, ιδιαίτερα υπερήφανος. Και ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο μου έχουν πει πολλοί είναι: αφού ξέρει το Λόγο του Θεού ο διάβολος, αφού ξέρει ότι στο τέλος θα νικηθεί από τον Χριστό, γιατί κάνει αυτό τον αγώνα? Και η απάντηση είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι τόσο υπερήφανος που πιστεύει ότι μπορεί να τα αλλάξει όλα. Και το κατάλαβα, μου έδωσε ο Θεός να το καταλάβω, όταν γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ υπερήφανος. Και του λέγα εγώ: πρόσεξε, για τους υπερήφανους ο Θεός αντιτάσσεται. Δεν έχω δει κανέναν υπερήφανο που να στέκεται. Οι υπερήφανοι πέφτουνε, γιατί έχουν ενάντια τον Θεό. Αυτός χαμογέλαγε ειρωνικά. Με σεβότανε και δεν με αιωνίδιζε, αλλά με το βλέμμα του και με το χαμόγελό του μου λέγε: άσε με ρε Γιώργο με τις βλακίες σου. Και ξαφνικά έπεσε και η πτώση ήταν μεγάλη. Και τον πλησίασα και του λέω: τώρα μπορείς να ορθοποδήσεις, ζήτα το Χριστό. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η πτώση προέρχεται από την υπερηφάνεια σου? Γιατί είχα θάρρος, είχαμε θάρρος. Και τι μου λέει? Εγώ τα έκανα την πρώτη φορά, εγώ θα τα ξανακάνω τώρα. Βέβαια τίποτα δεν κατάφερε, τον έχασε τον μεταξύ. Ο υπερήφανος νομίζει ότι θα τα καταφέρει όλα. Αλλά και μέσα μας, αν ψάξουμε, θα δούμε μερικές φορές ότι έχουμε την άποψη ότι θα τα καταφέρουμε και είναι μεγάλη παγίδα. Θυμηθείτε τους μαθητάς, όταν τους είπε ο Κύριος: πάμε να περάσουμε με το πλοίο απέναντι, και τον βάλανε πίσω στην πρίμνη ξαπλωμένο και ξαφνικά έγιναν αιμοστρόβιλος και τρομοκρατηθήκανε. Ποτέ, αδελφοί, μη θεωρούμε κάτι ότι μπορούμε. Αν εφεμού δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Όταν θεωρήσεις και έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ότι αυτό θα το καταφέρεις, ο Θεός θα επιτρέψει να αποτύχεις, για να καταλάβεις ότι στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Όταν λες εγώ, αυτόματα γίνεται μηδέν, καταστροφή. Όταν πεις όχι εγώ, εσύ Κύριε, τότε βλέπεις και ο Θεός κάνει χάρη, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Γι' αυτό θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος, μέχρι τη μάχη του Αρμαγεδόνα, που θα φέρει τα πιο εξελιγμένα όπλα για να πολεμήσει τον ερχόμενο. Καλά, δεν βλέπουν οι άνθρωποι ότι είναι ο Ιησούς Χριστός? Η Γραφή λέει: σε ποιους είναι και καλυμμένο το Ευαγγέλιο? Στους απολυμμένους. Και ποιοι είναι οι απολυμμένοι τότε? Αυτοί που έχουν το χάραγμα. Γιατί? Γιατί απίστων όντων ο διάβολος ετύφλωσε το νου, για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Ο άπιστος λοιπόν έχει ένα χαρακτηριστικό:
είναι τυφλωμένος στο νου από το διάβολο, ώστε δεν μπορεί να καταλάβει. Τι σημαίνει τυφλωμένος στο νου? Άνθρωπος φυτό. Όχι τύφλο μόνο στους οφθαλμούς. Ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπει, δεν ακούει, καμία αίσθησή του δεν λειτουργεί. Ζει, αλλά είναι νεκρός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, θα μεγαλυνθεί εν την καρδία του, θα πει πω, πω. Όπως τον Ναβουκοδονόσορο, ωραίο παράδειγμα. Εγώ έφτιαξα όλη αυτή τη Βαβυλώνα και τον έκανε σαν ζώο ο Θεός για 7 χρόνια, αν θυμάστε. Εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς. Θα φαίνεται και ειρηνικός άνθρωπος, αλλά όπως είπαμε θα αφανίζει και θα ξεσηκωθεί και κατά του άρχοντος των αρχόντων, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, πλην θέλει συντριφθεί ανευχηρός. Θα το συντρίψει ο Κύριος, καθώς θα τον ρίξει στη γέννα του πυρός. Δεν θα τον νικήσουν άνθρωποι, σάρκα και αίμα, αλλά ο Χριστός θα τον ρίξει μαζί με τον ψευδοπροφήτη στην γέννα του πυρός. Διαβάζω και το 26. «Και η ρυθίσα όρασης περί των ημερονικτίων είναι αληθής. Συ λοιπόν σφράγισον την όρασην αυτήν, διότι είναι δια ημέρας πολλάς». Και η προφητεία για τα ημερονύκτια ήταν 3,5 χρόνια, 2000 αν θυμάμαι, 1200, 3,5 χρόνια τέλος πάντων. Ας δούμε όμως τώρα, να πάμε και στη σελίδα 799, να δούμε και μερικά άλλα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου πριν τελειώσουμε για σήμερα. Θα διαβάσω αυτό που διαβάσαμε και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον για το δέλυγμα της ερημώσεως. Θα διαβάσω λοιπόν από τον Δανιήλ τον προφήτη και πάλι, αλλά τώρα από το 11 κεφάλαιο και από το 31 εδάφιο. Θα το διαβάσω γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, και θα δούμε χωρίς περιγραφή και άλλα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στο Λόγο του Θεού. Διαβάζω λοιπόν 11 κεφάλαιο, 31 εδάφιο έως και 39. «Και βραχίωνες θέλουσι αγερθεί εξ αυτού και θέλουσι βεβηλώσει το αγιαστήριον της δυνάμεως και αφαιρέσει την παντοτινή θυσία και στήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως». Σας θυμίζω ότι διαβάσαμε από το κατά Ματθαίον. «Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν δια του προφήτου Δανιήλ ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο». Αυτό λοιπόν είναι που λέει ο Ματθαίος και που περιγράφει ο Δανιήλ. 32 εδάφιο διαβάζω. «Και τους ανομούντας εις την διαθήκη του Θεού, εις την διαθήκη του Θεού, θα διαφθείρει με κολακίες. Ο λαός όμως ως της γνωρίζει τον Θεόν αυτού, θέλει ισχύς και κατορθώσει». Εδώ λοιπόν φανερώνει ότι θα υπάρχει επίγνωση Θεού σε αυτούς που θα πιστέψουν. Και μάλιστα σιγά σιγά θα έρχεται αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, θα εξητήσουν οι Ισραηλίτες εκείνων των οποίων εξεκέντησαν. Διαβάζω 33. «Και η συνετή του λαού Ισραήλ θέλουσι διδάξει πολλούς». Είναι το κήρυγμα της εφταετίας. «Πλην θέλουσι πέσει η εκλεκτή του λαού Ισραήλ, πλην θέλουσι πέσει διαρρονθέας και διαφλογός, διεχμηλωσίας και διαλαφυρογωγίας πολλών ημερών». 3,5 έτη θα είναι υποδιωγμό ο λαός Ισραήλ, τα τελευταία 3,5 έτη. 34. «Και όταν πέσωση θέλουσι βοηθηθεί μικράν βοήθειαν». Ο Θεός δηλαδή θα βοηθήσει λίγο τους Ισραηλίτες για να επιβιώσουν. «Πολλοί όμως θέλουσι προσθεθεί εις αυτούς εν κολακίες». Πολλοί όμως θα αποστατήσουν από τους πιστούς με κολακίες. «Και εκ των συνετών που ξέρουν το Λόγο του Θεού θέλουσι πέσει δια να δοκιμαστώσει και να καθαριστώσει και να λευκανθώσει έως του εσχάτου καιρού, διότι τούτο θέλει γίνει εν το ορισμένο καιρό». Πάμε τώρα στην συνέχεια να δούμε και άλλα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου. «Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέληση αυτού». Πριν προχωρήσω, να διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο λίγο παραπάνω, το 21 εδάφιο, που είναι η πρώτη περιγραφή αυτού του βασιλιά. Πώς τον περιγράφει?
και ανταυτού θέλει σηκωθεί εξουθενωμένος της, εις τον οποίον δεν θέλουν σηδώσει τιμή βασιλική, αλλά θέλει έρθει ειρηνικός και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακίες. Θα είναι λοιπόν ο Αντίχριστος μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, έτσι τουλάχιστον λέει ο Λόγος του Θεού, εξουθενημένος. Δεν θα είναι εκ των ισχυρών, θα είναι εκ των εξουθενημένων αρχόντων, περιφρονημένων αρχόντων. Συνεχίζω λοιπόν τώρα πάλι στο 36 εδάφιο. Αυτός λοιπόν ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέλησην αυτού και θέλει υψωθεί και μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού. Σας θυμίζω στην Θεσσαλονικής που λέει ο Λόγος του Θεού, μην το γυρίσετε εσείς να το διαβάσω εγώ, ο Υιός της Απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα σε κάθε ένα λεγόμενον Θεόν εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός, δηλαδή το βέλημα της ερημόνησεως όπως μας προφητεύει ο Δανίλ. Συνεχίζω. Θέλει λοιπόν υψωθεί και μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλωριμονήσει, θα πει μεγάλα λόγια ονειδισμού κατά του Θεού των Θεών, και θέλει ευημερή, η ευημερία του θα συνεχίζει μέχρι να συντελεστεί η οργή του αρνίου του εσφαγμένου, διότι το ορισμένον εξάπαντος θα γίνει. 37 εδάφιο, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και δεν θέλει φροντίζει περί των Θεών των Πατέρων αυτού. Δηλαδή, αν πράγματι έχουμε δίκιο ότι είναι, ότι είναι Έλληνας, δεν θα είναι Ορθόδοξος και δεν θα πιστεύει στο Θεό των Πατέρων αυτού. Ουδέ περί επιθυμίας γυναικών. Δεν θα έχει επιθυμίες γυναικών, θα είναι δηλαδή ή μισογύνης ή γυναικωτός ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο που αυτό έχει γίνει πολύ της μόδας τελευταία και θεωρείται απολύτως φυσικό. Μάλιστα, αν μιλήσεις περί αμαρτίας, διαστροφής, θα σου πούνε ότι είσαι τριτοκοσμικός και ότι δεν σέβεσαι τα δικαιώματα των μειονοτήτων και οτιδήποτε άλλο. Πάντως το χαρακτηριστικό του, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι δεν θα έχει επιθυμίες γυναικών. Γυναικών, και το τονίζει, όχι γυναίκας, γυναικών. Δηλαδή δεν αποκλείεται να είναι παντρεμένος. Ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός Θεού. Δεν θα δέχεται δηλαδή αυτός ο άνθρωπος κανέναν Θεό. Διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων των Θεών. Γιατί θέλει, θα θεοποιήσει τον εαυτό του. Και αυτό μη μας φαίνεται παράξενο. Όλοι οι μεγάλοι εξουσιαστές και κυρίαρχοι θεοποιούσαν τον εαυτό τους, είτε Ρωμαίοι ήσαν, είτε οποιοδήποτε κατακτητής. Και ο Μέγας Αλέξανδρος κάτι τέτοιο είχε κάνει στον εαυτό του στο τέλος. Τον δε Θεόν Μαοζήν θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού. Εδώ τώρα για το Μαοζήν υπάρχουν πολλές ή καμία απόψεις. Η λέξη Μαοζήν στη γραφή εμφανίζεται σε αυτό το εδάφιο, στα εδάφια 38 και 39, δύο φορές και πουθενά αλλού. Ερευνητές όμως, και αυτό το έχω δει πάλι από εγκυκλοπαίδειες ή από λεξικά, σημαίνει, διάβασα ή από το ίντερνετ, ότι Μαοζήν είναι θεός των οχυρωμάτων και λέγεται ότι ο θεός των οχυρωμάτων ήταν ο Δίας. Πολλοί λοιπόν μιλάνε για το Δία. Εάν πράγματι είναι ο Δίας, ο Θεός των αρχαίων Ελλήνων, έχει νόημα, γιατί λέει τον δε Θεόν Μαοζήν θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού, και έχει νόημα αν πράγματι ο Αντίχριστος είναι Έλληνας. Θα δοξάσει αυτόν στον τόπο του.
Τώρα αυτά τα λέμε με πολύ μεγάλες επιφυλάξεις. Και Θεόν τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Ούτω θέλει κάμει στα οχυρώματα, και εδώ Μαοζίμ μετά του Θεού αλλοτρίου, οχυρώματα, εάν πράγματι ο Μαοζίμ είναι Θεός οχυρωμάτων, έχει νόημα και εδώ. Όσοι αναγνωρίζουν Αυτόν, σε αυτούς θα πληθύνει δόξα. Θα δοξάσει και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάζουν, θα δώσει εξουσίες επί πολλών ανθρώπων και τη γη ακόμη θα διαμοιράσει, αλλά με τιμή, δηλαδή όχι χωρίς τιμή, χωρίς κέρδος. Και άλλα θα μπορούσαμε να διαβάσουμε περί του προσώπου αυτού, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά, και στη συνέχεια, με τη χάρη του Χριστού, την άλλη Δευτέρα θα διαβάσουμε για το τι θα συμβαίνει στον κόσμο στην περίοδο της εφταετίας αυτής του Αντίχριστου. Και όλα αυτά τα διαβάζουμε αφενός μεν γιατί είναι γραμμένα και ο Λόγος του Θεού πρέπει να ακούγεται στα αυτιά μας, αλλά ιδιαιτέρως για να προσέχουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να προσευχόμαστε, προσέχετε, προσεύχεστε, αγρυπνείτε για να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να βρεθείτε έτοιμοι εκείνη την ημέρα για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Να ψάλουμε τον